άσχημο τέλος επιφύλαξε η μοίρα σε έναν 64χρονο αγρότη από το Σκηνέ, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ορεινή τοποθεσία του χωριού όπου φρόντιζε τις καλλιεργίες του. Ενώ βρισκόταν στην πλαγιά του βουνού, το τράκτερ που χειριζόταν ανετράπη με αποτέλεσμα να καταπλακωθεί. Ο άτυχος 64χρονος φαίνεται πως παρέμεινε για ώρες καταπλακωμένος από το τρακτέρ του. Γύρω στις 11 χθες τη νύχτα τον εντόπισαν σε δύσβατη τοποθεσία του Σκηνέ, κάτοικοι του χωριού. Πάνω ψηλά στο βουνό εκεί ήταν περίπου 11 η ώρα, μπήκαν και βρήκανε εκεί. Δεν ξέρω τι έγινε ακριβώς. Ο 64χρονος έφυγε χθες το πρωί από το σπίτι του με το τρακτέρ όπως συνήθιζε για να πραγματοποιήσει αγροτικές εργασίες στην περιουσία του. Το απόγευμα και ενώ οι ώρες περνούσαν, η οικογένειά του άρχισε να ανησυχεί. Η σύζυγός του ζήτησε από έναν συγχωριανό τους να τον αναζητήσει. Τον αναζητούσαν, ήταν η ώρα αργά, ήταν 10 η ώρα, 11 και πήραν τηλέφωνο κάποιο Αλβανό που ήξερε τις περιουσίες και πήγαν και τον βρήκαν εκεί. Αν και είχε πέσει το σκοτάδι, κάτοικοι του χωριού κατάφεραν να εντοπίσουν το τρακτέρ, το οποίο και μετακίνησαν για να βρεθούν αντιμέτωποι με το μακάβριο θέαμα. Ο 64χρονος είχε εκπνεύσει, υποκύπτοντας τα βαριά τραυματά του. Τον επλάκωσε το τρακτέρι και μέχρι να πάνε εκεί κατά τις 11 η ώρα, τον βρήκαν, ήταν πλακωμένος κάτω, ήταν καμιά δεκαριά άτομα, σηκώσαν λίγο το τρακτέρι έτσι και τον τραβήξαν από κάτω. Συγχωριανοί του άτυχου αγρότη ήταν εκείνοι που μετέφεραν τη σωρό του σε αγροτικό δρόμο για να την παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πρόκειται για το τέταρτο δυστύχημα την ώρα αγροτικών εργασιών στην Κρήτη μέσα σε 3 μήνες. Την περασμένη Παρασκευή στον Κρουσόνα Μαλεβιζίου, ένας 55χρονος έχασε τη ζωή του με τον ίδιο τρόπο, ενώ στα μέσα Απριλίου στην περιοχή της Γόρτινας ένας ακόμη αγρότης ανασύρθηκε νεκρός κάτω από το τρακτέρ του. Τον περασμένο Μάρτιο, ένας 47χρονος πυροσβέστης, πατέρας 4 παιδιών από το Ορθούνι του Δήμου Πλατανιά, βρήκε φρικτό θάνατο μετά από τραυματισμό με αλυσοπρίωνο ενώ εκτελούσε αγροτικές εργασίες.